Αγαπητοί φίλοι του MyComicsGR και φίλοι των comics, καινούργιο μας βίντεο, άλλα διάφορα comics βλέπουμε. Λοιπόν, αρχινάω με ένα πακέτο, αγαπητοί μου φίλοι, Conan ο Βάρβαρος. Αυτά είναι από την εταιρεία Cobra Press, έτσι, γύρω από το 1990-87. Μιμείται τα αμερικάνικα τα αντίστοιχα, γι' αυτό είναι πάρα πολύ ωραία. Έτσι, δεν είναι η πολυτελής έκδοση αργότερα που έβγαλε η Anubis. Αυτά είναι, μοιάζουν πιο πολύ στα πρωτότυπα, τα αμερικάνικα. Είναι σε απλό χαρτί, κόμιξ, δεν είναι πολυτελής έκδοση και αυτό την κάνει πολύ γοητευτική. Ωραία αξιοπρεπή εκτύπωση, ασπρόμαυρα, έτσι ήταν και τα original μέσα. Λοιπόν, τι άλλο μπορεί να πεις για αυτή την έκδοση, μόνο καλά λόγια. Όλοι οι ιχνογράφοι, ειδικά όλα τα πιο πολλές περιπέτειες ήταν του Τζον Μπουσέμα, τώρα του θρυλικού, έτσι. Όλες οι περιπέτειες αυτές σε μυθικές και βαρβαρικές εποχές, πάντα ωραίες χορεύτριες, συνδετημόνες, σε τραπέζια, δαίμονες, τέρατα, μάγοι, έτσι. Και πάντα υπήρχε και μια ωραία καλονή, αγαπητοί μου φίλοι, έτσι, η οποία ήταν πάντα σε κίνδυνο και τύχαινε στο διάβα του και αυτός, επειδή ήτανε ψυχοπονιάρης, ποιος αφήνει μια ωραία κοπέλα αβοήθητη, ποιος την αφήνει, κανείς αγαπητοί μου φίλοι. Όμως το καλό είναι ότι ποτέ δεν δεσμευότανε, έτσι πάντα ήτανε, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, πολεμιστής, Τζον Μπουσέμα, στα σοκάκια μόνος του περιπλανιότανε, πολύ ωραία εξώφυλλα ζωγραφιστά, να εδώ είναι το όνομα του καλλιτέχνη, ψάξτε βρέστε τον. Επίσης ήταν και ο άλλος, ο Τζούσκο, Νάτος, Τζάσκο, δεν ξέρω ακριβώς πώς το λένε στα αμερικάνικα. Πολύ ωραίο λοιπόν, όλα βλέπετε εδώ πέρα, ζωγραφισμένα τα 100, τι λέει, δραχμές 100, νούμερο 24, έτσι. Λοιπόν, έχει εδώ αρκετού τσικατεύχει ο φίλος, λοιπόν όλα του τα έφτιαξε, ας τα δει λοιπόν πώς είναι, πώς μου τα έδωσε και πώς είναι. Εντάξει, λοιπόν, τα βάλαμε σε μια σακουλίτσα, ωραία, γιατί τα είχε χύμα και μια ωραία πλάτη για να τα κρατάει, να μην τζαλακώνονται. Το πιο βασικό, αγαπητοί μου φίλοι, ορίστε, γίνεται χαμός εδώ, κουνιώνται τα βίντεο. Λοιπόν, ορίστε, να το. Είναι ωραία, γερά και μπορούν να διατηρηθούν τώρα για πολύ καιρό, ατσαλάκωτα, γερά, μερικά τα εξώφυλλά τους είχαν πετσικάρει, είχαν φύγει, όλα τα επιδιόρθωσα και τώρα είναι ωραία, δεν τσαλακώνονται, κοιτάξτε να δείτε, και μπορούν να αποθηκευτούν όμορφα. Έτσι είχε και αυτά εδώ, ένα άλλο πακέτο, του τα βάλα και αυτά όλα μαζί. Λοιπόν, πώς ανοίγει, να το, τακ. Είχε εδώ η ίδια εταιρεία, αφού είχε κάποια επιτυχία με τα ασπρόμαυρα, έβγαλε και την έγχρωμη σειρά. Αυτό ήταν άλλο ένα τεύχος μέσα από άλλη εταιρεία του Καμπανά Μεταγενέστερ. Είχε αρχίσει και σκιζότανε το εξώφυλλο, του το φτιάξα του ανθρώπου, γερό, ωραίο. Λοιπόν, θα μείνει για πολλά χρόνια τώρα, ωραίο. Έτσι. Λοιπόν, και αυτά εδώ τα τεύχη νούμερο 1 και νούμερο 2, την ίδια εταιρεία. Έτσι, έγχρωμα. Πολύ ωραία εκτύπωση. Έγχρωμες τελείες και αυτό ήτανε, αν το θυμάτε, ήτανε γυρισμένη ράχη, του το επισκεύασα. Αυτό είναι το αντίστοιχο νούμερο 100 του Conan, γύρω το 1980, αγαπητοί μου φίλοι, το είχα πάρει εγώ τότε αυτό εδώ. Ήταν ενισχυμένο τεύχος. Σε αυτό το τεύχος, αγαπητοί μου φίλοι, εδώ, μία με την οποία είχε κάποια, πώς να το πούμε, κοινές περιπέτειες και τέτοια, τελικά απεβίωσε. Εδώ πέρα δείχνουμε το φάντασμά της που ήρθε να τον σώσει. Εν πάση περιπτώσει, εδώ βλέπουμε η μοναδική σκηνή, τον Conan τον Βάρβαρο να δακρύζει, αγαπητοί μου φίλοι. Έτσι. Εκείνες τις εποχές η Marvel ήταν πολύ πιο κρατεά από την DC. Μάλλον ήταν η εποχή που ξεκίνησε, γιατί είχε καλύτερους ζωγράφους. Έτσι. Και
οι περιπέτειες δεν ήταν όλες πιο άγριες και πιο αλήτικες, πιο κοντά στο πνεύμα των αγοριών, έτσι, τα οποία όπως είπαμε, άπαξ και μεγαλώσουν από μικρά με βλάμπιο τριφυλά, δυστυχώς αρχνάνε και η κλίση τους γίνεται πιο κουνιστή, χωρίς να το ξέρουν και οι ίδιοι. Το οποίο φυσικά να και στην Αμερική, εδώ σας δείχνω μία έκδοση, τα είχα αυτά προς πούλημα εκεί πέρα, κάποιος φίλος μου ζήτησε, να τα πάρουμε από την αρχή, μου ζήτησε αυτά εδώ, αλλά εγώ τα είχα όλα μαζί με τούτα, ήταν ολόκληρη σειρά, η τρίτη season, έτσι, Wonder Woman, αυτά εδώ όλα είναι από το 1000, μιας και είχαμε δει, αυτό είναι του 2010, ξεκίνησε το 2006, Αύγουστος, λοιπόν και τα είχα όλα μαζί, τα είχα πάρει πακέτο και τα έχω βάλει σε καλή τιμή, αλλά τώρα τα έχω μετανιώσει για να βρεθεί κάποιος να τα δώσει, κουνήθηκε το φως, και να βρεθεί κάποιος αγαπητοί φίλοι να μου τα ζητήσει, τώρα γιατί να τα δώσω, άστα τώρα το μετάνιος, άστα δω να τα έχω, έτσι όπως είπαμε. Και λεφτά να πάρεις, τι να τα κάνεις, δεν πρόκειται να τα ξαναβρεις. Κοιτάξτε τι ωραία είναι. Έτσι, πολύ ωραίες περιπέτειες και ωραία ζωγραφική από εκείνη την εποχή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, από αλλού ξεκινήσαμε και ο ένας φίλος λοιπόν μου λέει, ήθελε αυτά εδώ. Αυτά όλα είναι μια ολοκληρωμένη περιπέτεια, η Οδύσσια. Του λέω, δεν τους πάω το πακέτο και έτσι είχα ψάξει να βρω αν όντως τα είχα, πού τα είχα κτλ. Ορίστε λοιπόν, να το ένα, είναι το νούμερο 600 εδώ πέρα. Τώρα κάπου είχα δει ότι έχει φτάσει το 750, είχαν κάνει πανηγυρικό τεύχος. Λοιπόν, αυτή είναι η original, εντάξει, πριν από την Gal Gadot, αυτή είναι η Linda Carter, έτσι. Φανταστείτε ότι αυτό εδώ πεζόταν έγχρωμο όταν εγώ ήμουν πιτσιρικάς και στην Ελλάδα ήρθε 15 χρόνια μετά η έγχρωμη τηλεόραση και στην Αμερική πεζόταν έγχρωμο τότε όταν εγώ ήμουν μωρό. Φανταστείτε πόσο μπροστά ήταν οι Αμερικάνοι αγαπητοί φίλοι, έτσι, που είχαν έγχρωμη τηλεόραση πολλά χρόνια πριν, η Ελλάδα ήρθε, είχε 20 χρόνια πριν έγχρωμη τηλεόραση και τι σύριαλ βλέπανε τότε τα παιδιά, έτσι, την κοπέλα αυτή, η οποία είναι πολύ ωραία, εντάξει, άμα ψάξετε και βρείτε φωτογραφίες της πως ήταν νέα τότε που παίζε. Αυτό το τεύχος όπως βλέπετε είναι πανηγυρικό, έχει μέσα διάφορα pin-ups από εκείνη την εποχή. Λοιπόν, ωραίο τεύχος, τα ήθελε ο κύριος που μου είπε, αλλά του λέω άστο καλύτερα, αν τα κρατήσω για πάρτι μου, να τα έχω, τα θυμάμαι, μιας και τα έχω αγοράσει από έναν αξιοπρεπή Αμερικάνο. Λοιπόν, πάει και αυτό αγαπητοί μου φίλοι, αφήσουμε στην άκρη και λέγαμε πριν για τον Κόναν τον Βάρβαρο, που ήταν η μοναδική σκηνή που εδάκρισε για μια κοπέλα με την οποία είχε ένα κοινή, μια κοινή περιπέτεια και η οποία απεβίωσε. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τεύχη, άλλη μία, άλλο ένα, το οποίο ούτε είχα βαρεθεί να το φωτογραφίσω αγαπητοί φίλοι για να το βάλω προς πώληση, ένα μεγάλο πακέτο Catwoman, ολόκληρη season όλα, δηλαδή ξεκίνησε το νούμερο 1, πότε ήταν, το 2002 και τελείωσε μετά από 82 τεύχη το 8, δηλαδή για 6 χρόνια συνεχώς και έχω όλα τα τεύχη αυτά εδώ σε άριστη κατάσταση, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι και σε αυτά εδώ πέρα η DC που λέγαμε 2004 το παραξήλωσε το θέμα, ορίστε ποιος αγοράζει τώρα, ποιο αγόρι τώρα αγοράζει αισθηματικά. Αυτό από εκεί και πέρα πρέπει να, αυτά εδώ τα εξώφυλλα είναι για τα κορίτσα αγαπητοί μου φίλοι, έτσι, Μανίνα, Κατερίνα, Πάτη, πολύ ωραία εδώ πέρα σχέδια ζωγραφική από τον Πολ Γκούλαση. Ένας που έφτιαχνε όταν ήταν η Marvel, έφτιαχνε τότε τα σχέδια στο Master Kung Fu. Πολύ ωραίος καλλιτέχνης. Φαίνεται εδώ πέρα ότι δεν κάνει για τέτοιο κόμικ. Παρ' όλα αυτά εδώ πέρα δίνει ό,τι μπορεί ο άνθρωπος. Ορίστε σκηνή από το δρόμο εδώ πέρα. Τυχαία όλα αυτά αγαπητοί μου φίλοι. Αλλά εγώ το πήρα αυτό το τεύχος για να δείτε ότι έχει εδώ πέρα ρομαντική σκηνή. Άλλη πιο κάτω πάλι ρομαντική σκηνή. Έτσι, εντωμεταξύ εδώ πέρα τάχα μας έχει ένα μωρό εδώ πέρα με το, και θέλει εδώ πέρα κάνει μια αίτηση και σε ποιον κάνει αίτηση, στον Batman τώρα, έτσι, ορίστε εδώ πέρα όμως έχει, υποτίθεται με τον Batman έχει δεσμό, αλλά παρόλα αυτά όμως είναι και λίγο στη λοξοδρόμηση,
Έτσι, αλλά μετά αποκτά ένα μωρό και θέλει ο Μπάτμαν να της το προσφέρεται, να της το ταΐσει και να της το μεγαλώσει. Δηλαδή, άλλος χαβάει, άλλος πληρώνει, αγαπητοί φίλοι. Έτσι. Ναι, εδώ πέρα μαθαίνει την έγκυος και κάτι τέτοια. Εδώ μιλάμε τώρα ότι, εδώ πέρα δηλαδή, σαν να λέει, εσείς που είσαστε αγόρια, μην το αγοράζετε αυτό γιατί είναι για κορίτσα. Εντάξει. Ποιος, και δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι μετά 62-82 τεύχη, δύο χρόνια μετά, exit, cancel, τέλειωσε η σειρά. Έτσι. Ποιος να πάρει, αγαπητέ φίλε, τα αγόρια παίρνουν τα κόμιξ αυτά, δεν παίρνουν τα κορίτσα. Τα κορίτσα θα πάρουν κανένα Κοσμοπόλιταν ή θα πάρουν κανένα κοριτσίστικο περιοδικό, ορίστε τώρα. Εξώφυλλο για να το πάρει τώρα, να το πάρει τώρα αγόρι, έτσι. Μα είναι δυνατόν. Πού ποντάρουν ότι θα πάρουν τα κορίτσα να διαβάσουν αυτή τη σειρά, αν είναι δυνατόν. Εντάξει, ορίστε. Αν είναι δυνατόν. Ποιος είναι εδώ πέρα ο εκδότης, γι' αυτό λοιπόν σας λέω, αγαπητοί μου φίλοι, ότι εδώ πέρα τα πράγματα και στην Αμερική είχαν ξεφύγει, όπως βλέπετε, γι' αυτό έχουν πάρει όλοι τον κατήφορο και τα κόμιξ, αγαπητοί μου φίλοι, έχουν πάει κατά διαόλου, γιατί δεν έχουν μυαλό ολότελα. Με αυτά που βλέπω και με αυτά που βλέπετε κι εσείς εδώ πέρα, εντάξει. Λοιπόν, θα τα βάλουμε στη θέση του, τα κόμιξ όλα αυτά, και θα φτιάξουμε ένα άλλο μας βίντεο την επόμενη φορά. Δεν ήταν πολλά αυτά που είπαμε, αγαπητοί μου φίλοι, αλλά δεν πειράζει, μια έχουμε, μια δεν έχουμε. Έτσι, πάντως από εκτύπωση και από τέχνη είναι εξαιρετικά. Αλλά και όμως αυτά δεν φτάνουν για να κάνω ένα κόμικ επιτυχημένο, αγαπητοί μου φίλοι. Θλιμμένο ύφος, τι θλιμμένο ύφος, αγαπητέ. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, τα λέμε σε ένα άλλο μας βίντεο. Έτσι, γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μας, να βλέπουμε διάφορα από κόμιξ από διάφορες εποχές και όχι μόνο, έτσι.